Φιλοξενούμε τον Δήμαρχο Μηνώα Παιδιάδος, τον κύριο Μανώλη Φραγκάκη, μέσω σύνδεσης Skype, για να ανοίξουμε, να εστιάσουμε και να συζητήσουμε σε μία σειρά θεμάτων που αφορούν την κακοκαιρία, τη διαχείρισή της τα τελευταία 24 ώρα. Υπάρχει εξέλιξη και με τους τελευταίους οικίσκους, η άφιξη των οποίων βρίσκεται πρώτων πυλών βέβαια για τους σεισμόπληκτους, εξελίξεις με το αεροδρόμιο και με τις σχετικές εργασίες. Υπάρχει η περίφημη αντιπλημμυρική μελέτα, μας τα πει ο Δήμαρχος αναλυτικά, και βέβαια μια έκτακτη χρηματοδότηση που αφορά τα ετοιμόρροπα στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος. Πάμε στον Δήμαρχο, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Δήμαρχε, δύσκολο τριήμερο για όλη την Κρήτη, για όλη την περιφέρεια Κρήτης, με επίκεντρο βέβαια καιρικά φαινόμενα τα οποία μας απασχολούν. Η διαχείριση της κακοκαιρίας στο Δήμο σας, πώς εξελίσσεται? Είναι ένα δύσκολο τριήμερο, όπως είπατε, αλλά εμείς έχουμε περάσει πολύ δυσκολότερα πράγματα τον τελευταίο χρόνο. Πάρα πολύ δύσκολα, πραγματικά πράγματα. Η διαχείριση όμως του καιρού, ας πούμε, αυτινού, το οποίο μας ήρθε έτσι, γιατί σπανίζει στην Κρήτη φαινόμενα, σπανίζουν φαινόμενα σαν αυτά που έχουν ακολουθήσει τις τελευταίες 3 μέρες, ήταν, πιστεύω, επιτυχής. Καταφέραμε και κρατήσαμε όλους τους δρόμους ανοιχτούς. Και όχι μόνο τους δικούς μας που είναι μέσα στο Δήμο και μεταξύ των οικισμών του Δήμου, αλλά και τον δρόμο που λάβει να ελέγχουμε από το Δήμο, από τα πεζά, την έδρα του Δήμου Αρχαρών Αστερουσίων μέχρι το Αρκαλοχώρι. Πιστεύω ότι καταφέραμε αυτό το οποίο είχαμε βάλει σαν στόχο. Είχαμε συνεχή χιονόπτωση χθες ειδικά και τη νύχτα. Πρωτοφανή γεγονότα για την περιοχή μας, για την Κρήτη ολόκληρη. Τώρα, είχαμε κάποια μικρά προβλήματα όσον αφορά το κομμάτι της θέρμανσης στους σεισμόπληκτους. Τα αρκοντήσιον τα οποία υπάρχουν στους οικισμούς αυτούς, στους οικίσκους όπως θέλουμε να τους λέμε, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών πολλά από αυτά δεν δουλέψανε. Σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή σε ένα απόγευμα μέχρι τις 7-8 η ώρα το βράδυ, είχαμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε και να δώσουμε στους ανθρώπους αυτούς τις σόμπες αυτές οι οποίες μπορούσαν να αντικαταστήσουν τα air condition μέχρι... Ξέρετε, γιατί, σας ρωτώ γιατί πολλά ακούστηκαν εκεί με το θέμα του ρεύματος, ωστόσο η αλήθεια έχει ότι για λίγα λεπτά σταμάτησε. Το ρεύμα δεν κόπηκε ποτέ. Το ρεύμα δεν κόπηκε, απλώς δεν δουλέψανε τα air condition. Εντάξει, καταφέραμε κύριε Παναγιωτόπουλε, με μια σύσκεψη που κάναμε και μιλήσαμε 2-3 φορές με τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον κύριο Τριαντόπουλο, να μιλήσει με τον διευθυντή, τον γενικό διευθυντή του ΔΕΔΙΕ και έτσι να μπορέσουμε να φέρουμε μια γεννήτρια αμέσως το πρωί την άλλη μέρα να είναι σαν ρεζέρβα, ώστε εάν κοπεί το ρεύμα, επειδή φοβηθήκαμε μήπως αν κοπεί το ρεύμα δεν θα ξαναδουλέψει κανένα air condition, διότι αυτά δεν μπαίνουν εύκολα μπροστά μετά με το ψήφος που υπήρχε, και έτσι είχαμε αυτή τη ρεζέρβα και αυτή την ασφάλεια στην οποία μπορέσαμε και μας υποσχέθηκε ότι μπορούσαμε να τη μεταφέρουμε και σε οποιοδήποτε καταβλισμό είχε πρόβλημα. Αυτό το οποίο αυτή η γεννήτρια παραμένει εκεί και θα παραμένει μέχρι ότου περάσουν όλα αυτά τα δύσκολα τα οποία... Μάλιστα, οπότε οι κεντρικοί δρόμοι στο Δήμο σας παραμένουν ανοιχτοί αυτή τη στιγμή. Προβλήματα στο μέτωπο της προσβασιμότητας σε οδικές αρτηρίες στην ενδοχώρα εκεί σε χωριά υπάρχουν? Ναι, υπήρξε ένα πρόβλημα χθες το πρωί, ένα μικρό πρόβλημα, και σας πω πώς το λύσαμε, ήταν πώς θα μοιράζαμε το φαγητό. Ξέρετε, εμείς μοιράζουμε αυτή τη στιγμή 140 μερίδες φαγητού στα διάφορα χωριά και 90 στα ξενοδοχεία. Δηλαδή μοιράζουμε 230 μερίδες το μεσημέρι και 230 μερίδες για το βράδυ. Ναι. 460 μερίδες ημερησίως μοιράζουμε αυτή τη στιγμή. Το πρωί λοιπόν δεν μπορούσαμε να μεταφέρουμε το φαγητό γιατί ήταν κάποιοι δρόμοι αποκλεισμένοι την πρώτη μέρα. Μιλάμε για την πρώτη μέρα. Σε αυτό το διάστημα λοιπόν καταφέραμε να πάμε στα 2 ξενοδοχεία τις μερίδες και στο 3ο ξενοδοχείο, γιατί είναι 3 τα
ξενοδοχεία τα οποία φιλοξενούν 90 με 95 άτομα σεισμόπληκτους. Μας υποσχέθηκε ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου ότι θα μαγειρέψει στα 20 άτομα που είχε μέσα, θα τους μαγειρέψει, θα τους ταΐσει. Το ίδιο πράγμα κάναμε και σε όλους τους οικισμούς στους οποίους δεν είχαμε την προσβασιμότητα, την άμεση για να μεταφερθεί το φαγητό εκείνη τη στιγμή. Με τους ανθρώπους που μοιράζουν στους οικισμούς αυτού τα φαγητά, μαγειρέψανε στα σπίτια τους και δεν αφήσανε τους ανθρώπους νηστικούς. Μάλιστα, λοιπόν. Ήταν κάτι το οποίο ήταν έτσι λίγο πρωτόγνωρο, αλλά είχε ένα αίσιο αποτέλεσμα. Έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση με τις καιρικές συνθήκες αυτή τη στιγμή στο Δήμο σας? Ναι, εγώ έφυγα πριν από 2 ώρες από το Δήμο, όλα είναι εντάξει, λειτουργούν κανονικά. Λοιπόν, Δήμαρχε, αναφορικά τώρα με τους οικίσκους, έρχονται περισσότεροι οικίσκοι το επόμενο διάστημα? Την Τρίτη θα παραλάβουμε 5 οικίσκους από την Super League 2. Ναι. 4 από αυτούς θα πάνε στον καταβλισμό των Παρτήρων και ένας άλλος θα παραμείνει στο Αρκαλοχώρι. Μετά εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή έχουμε συζητήσει με την περιφέρεια. Ναι. Μας λείπουνται 26 ακριβώς οικίσκοι. Έχουμε πει από την περιφέρεια αν μπορεί να μας δώσει γύρω στους 25. Το αίτημά μας έχει γίνει δεκτό από την περιφέρεια, δεν μας έχει όμως οριστικοποιήσει ακόμα την ημερομηνία παράδοσης για να μπορέσουμε όλο τον κόσμο που είναι στα ξενοδοχεία, ναι. Διότι όπως καταλαβαίνετε αρχίζουν πια και ερχόμαστε κοντά στην άφιξη της καινούργιας τουριστικής σεζόν και τα ξενοδοχεία αυτά πρέπει να φτιαχτούν, πρέπει να κάνουν την προετοιμασία τους και έχουμε υπόσχεση ότι μέχρι 30 Απριλίου θα κρατηθούν ανοιχτά. Άρα εμείς πρέπει να είμαστε μέχρι τότε έτοιμοι ώστε να μπορέσουμε αυτούς τους 90 με 95 ανθρώπους που έχουμε στα ξενοδοχεία να τους φέρουμε μέσα σε οικίσκους. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα λοιπόν εντός διμήνου να έχει λυθεί για αυτό το θέμα. Ναι. Μάλιστα. Να πάμε λίγο στο αεροδρόμιο. Να μας βάλετε λίγο στο κλίμα. Σήμερα με το ρεπορτάζ υπάρχει έτσι, έχει μπει ένα φρένο στις εργασίες. Σωστά. Έχει λίγο τα χρονοδιαγράμματα τα οποία είχαν βάλει άνθρωποι της εταιρείας που μιλάμε μαζί αρκετές φορές, είναι ότι έχουν μια μικρή καθυστέρηση. Η καθυστέρηση οφείλεται σε πάρα πολλά πράγματα, βλέπετε τι συμβαίνει, σεισμοί, έχουμε κακό καιρό ο οποίος δεν επιτρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες γιατί αυτή τη στιγμή γίνονται πολλά χωματουργικά και υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Τώρα αν η καθυστέρηση είναι 3-4 μηνών, αυτό είναι εύκολο να καλυφθεί, θα δούμε, θα δείξει η πορεία και στη συνέχεια και οι καιρικές συνθήκες πώς θα ομαλοποιηθούν και την πώς ίδια ώρα, θα έχουν. Προχωρά ωστόσο η αντιπλημμυρική μελέτη με φόντο και την κατασκευή του νέου αεροδρομίου. Έχω κάνει 6 επιστολές, ναι. 5 προς το υποδομών και 1 προς το εσωτερικών και ζητάω να γίνει η αντιπλημμυρική μελέτη στην περιοχή διότι είναι κίνδυνος θάνατος. Είναι ένα έργο το οποίο έπρεπε, πιστεύω εγώ, άποψή μου είναι αυτή και πολλών άλλων ανθρώπων ότι έπρεπε να προηγηθεί όλον τον έργο. Έπρεπε να έχει προηγηθεί μια αντιπλημμυρική μελέτη. Τέλος πάντων, η υπόσχεση που έχω πάρει πριν από 20-25 μέρες που ήμουν στην Αθήνα και είχα μιλήσει με τον κύριο Καραμαλή, τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, είναι ότι η μελέτη είναι γενική για όλο το Δήμο και για όλη την τεράστια περιοχή του αεροδρομίου συν το υπόλοιπο του Δήμου και γι' αυτό έχει καθυστερήσει και δεν ξέρω τώρα, στους επόμενους μήνες, τον επόμενο χρόνο θα είναι έτοιμη ώστε να μπορέσει να αρχίσει η κατασκευή αυτών των έργων που χρειάζονται για να έχουμε πραγματικά μια αντιπλημμυρική θωράκιση στην περιοχή, διότι όπως καταλαβαίνετε ο δρόμος που έρχεται από τη Χερσόνησο, από το βόρειο δικό άξονα, ο αυτοκινητόδρομος αυτός που έρχεται στο Καστέλι, δημιουργεί αρκετά προβλήματα, όπως δημιουργεί και το ίδιο το αεροδρόμιο αρκετά προβλήματα. Κάποια αρζιάκια, κάποιοι ποταμοί, όλα πρέπει να αλλάξουν. Όπως το είπατε, η εκπόνηση είναι απαραίτητη. Οπότε η καθυστέρηση του αεροδρόμιου στις εργασίες είναι διαχειρίσιμη. Αυτό μας λέτε. Και απ' την άλλη, οι επαφές που είχατε με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών δείχνουν ότι θα προχωρήσει τουλάχιστον μέσα στο έτος η αντιπλημμυρική μελέτη που είναι βασική και απαραίτητη. Όπως το λέτε. Μάλιστα. Λοιπόν, πήρατε και μία χρηματοδότηση, κάποια χρήματα. Αναφορικά για τα ετοιμόρροπα κτίσματα στο Δήμο σας.
έχουμε αυτή τη στιγμή έχουμε δύο κινήσεις που πρέπει να κάνουμε άμεσα. Τα κατεδαφεστέα, τα οποία είναι γύρω στα 40 με 45, ναι. Δεν ξέρουμε ακριβώς, γιατί δεν έχουν βγει ακόμα πρωτόκολλα κατεδάφισης, έχουν βγει 5-6 μόνο πρωτόκολλα κατεδάφισης και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι από τη ΔΑΕΦ. Ναι, από τη ΔΑΕΦ. Αν ο ιδιοκτήτης δεν καταδαφίσει μόνος του το σπίτι, έρχεται και επεμβαίνει ο Δήμος. Το δίλημα που υπάρχει είναι ποιος χρηματοδοτεί και ποιος χρεώνεται μάλλον το έξοδο όλο αυτό. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε επαφή με το Υπουργείο, το συζητάμε. Πιστεύω ότι θα το επιβαρυνθεί όλο το κομμάτι αυτό ο Δήμος, η κατεδάφιση δηλαδή των 40-50 κτηρίων πρέπει να γίνει και ο Δήμος θα το αντίστοιχα πρέπει να το χρεώσει το Υπουργείο. Εκεί είμαστε τώρα, αλλά εκείνο που έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία είναι τα επικινδύνως ετοιμόρροπα τμήματα των κτηρίων, τα οποία πραγματικά ενέχουν ένα σοβαρό κίνδυνο για τον κόσμο που μπορεί να περνάει στον δρόμο, στο πεζοδρόμιο ή κάτω από το επικίνδυνο κομμάτι που υπάρχει σε ένα κτίριο. Αυτά έχουν μπει σε μία τάξη, έχουμε μία χρηματοδότηση αρκετά καλή και έχει εγκριθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Αύριο θα στείλουμε πρόσκληση στον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο και πιστεύω ότι θα ξεκινήσει άμεσα η διόρθωση αυτών. Δηλαδή, παράδειγμα, για να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε, υπάρχει ένα μπαλκόνι το οποίο κρέμεται και ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να κάνει τίποτα, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει τα μέσα, γιατί δεν έχει το χρήμα, γιατί δεν έχει όλο αυτό το που χρειάζεται για να μπορέσει να το γκρεμίσει και για να μην υπάρχει ο κίνδυνος και για τους πεζούς και για τον ίδιο. Αυτό το πράγμα θα το αναλάβουμε τις επόμενες μέρες. Ίσως και αύριο να γίνει η πρόσκληση. Μάλιστα, μάλιστα. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Πολλά τα θέματα, πολλά τα ανοιχτά μέτωπα. Δεν τρέχει είναι μόνο την κακοκαιρία θέματα, ή μόνο το αεροδρόμιο. Ναι, δεν έχουμε μόνο τον παγετό, έχουμε και αυτά τα οποία είναι άμεσα και πρέπει και να τα προσέξουμε ιδιαίτερα, γιατί δεν μπορούν να περιμένουν. Μάλιστα, μάλιστα. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά.